Στο εκπαιδευτικό μέτωπο, επεισόδια μεταξύ μελών του Κομμουνιστικού Κόμματος και αριστεριστών με 8 τραυματίες έγιναν στο ξεκίνημα του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου στο κέντρο της Αθήνας. Ένταση προκλήθηκε και μετά το τέλος της πορείας. Η συμμετοχή των φοιτητών πάντως ήταν πολύ μεγάλη. Λίγο μετά τις 5 και ενώ το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο είχε ολοκληρωθεί, άγνωστοι πέταξαν μολότοφ κατά δημιουργία στον ΜΑΤ και έβαλαν φωτιά σε κάδους στην Οδοσόλωνο κοντά στο ύψος της νομικής. Ένας αστυνομικός τραυματίζεται ελαφρά και η αστυνομία απαντά με χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης. Για ώρα επικρατεί ένταση και μετά από ώρα η άβρα της αστυνομίας παρεμβαίνει για να εκτονωθεί η κατάσταση. Στις 5 και 10 ομάδα ατόμων ξεκίνησαν να πετά πέτρες και μολότοφ προς τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απάντησαν με χημικά και κρότου λάμψης. Διάφορα πράγματα, κροτίδες, ξέρω εγώ τι είχαν σήμερα αυτά. Και τα μάρμαρα που σφάγανε. Η ώρα είναι 6 και 20. Η ομάδα των ατόμων που βρίσκεται μέσα στην αστυνομική συνεχίζει να πετά πέτρες και δακρυγόνα προς τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες βρίσκονται ακόμη παρατεταγμένες στην οδό Σίνα, ενώ πριν από λίγο επιχείρησε και η άβρα της ελληνικής αστυνομίας. Ένταση, ξύλο, φωνές. Ένταση υπήρξε και λίγο πριν ξεκινήσει το μαζικό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο κατά του νομοσχεδίου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, όταν φοιτητικές παρατάξεις ήρθαν στα χέρια με αφορμή ποιος θα βρεθεί στην κεφαλή της πορείας. 8 άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Με κεντρικό σύνθημα «Το θέλουμε δημόσιες και δωρεάν σπουδές», χιλιάδες φοιτητές πέρασαν μπροστά από τη Βουλή και από εκεί συνέχισαν την πορεία κατά μήκος της Πανεπιστημίου. Καθηγητές από επαρχιακά τμήματα, από τα οποία είμαι και εγώ, κινδυνεύουν να κλείσουν λόγω υποχρηματοδότησης, λόγω υποδομών, λόγω ελλείψης καθηγητές. Που είμαι από μια πόλη που το πανεπιστήμιο μας είναι ακόμα πλημμυρισμένο, που είναι ακόμα μες στις λάσπες. Φοιτητικοί σύλλογοι από όλη την Ελλάδα, χιλιάδες φοιτητές είναι συγκεντρωμένοι αυτή τη στιγμή στην Αθήνα και αντιδρούν στο νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Η αστυνομία διέκοψε την κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, ενώ ταυτόχρονα επικρατούσε κυκλοφοριακό κομφούζιο σε πολλούς δρόμους της πρωτεύουσας. Ένας μας είναι δίκαιος και παλεύουμε για δημόσιες δωρεάν σπουδές στο ύψος των πραγματικών μας αναγκών. Είναι ταξικό, μας χωρίζει στη μέση, θέλει να διαλέγουμε πού θα πληρώνουμε. Στο πλευρό των φοιτητών και μαθητές, ενώ συλλαλητήριο έγινε και στη Θεσσαλονίκη. Σύνδεση με το κέντρο της Αθήνας, καθώς οι κουκουλοφόροι παραμένουν στο κτίριο της νομικής επί της οδού Σόλωνος. Εκεί βρίσκεται η Έλλη Κασόλη. Έλλη, τι γίνεται τώρα, πού βρισκόμαστε? Παραμένουν, όπως είπες και εσύ, Γιάννη, μέσα στο κτίριο της νομικής από τις 5 και 10 και για περίπου 2 ώρες. Ομάδα περίπου 30-40 ατόμων με κουκούλες, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, ξεκίνησαν αναδιαστήματα να πετούν πέτρες, να πετούν μολότοφ προς τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απάντησαν με χημικά, απάντησαν με κρότου λάμψης. Αυτό συνέβαινε για περίπου 2 ώρες. Επίσης, να σας πω ότι πετούσαν πέτρες και προς το πάρκινγκ, το οποίο βρίσκεται απέναντι στη νομική. Εκεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπήρχε και μια μεγάλη κάμερα και στόχος ήταν να σπάσουν αυτή την κάμερα. Υπήρχαν και άτομα τα οποία, όπως μας είπαν στη συνέχεια, εγκλωβίστηκαν για αρκετή ώρα μέσα στο πάρκινγκ. Ήθελαν να φύγουν, φοβόντουσαν, δεν μπορούσαν να προχωρήσουν στο δρόμο. Κατά τη διάρκεια βέβαια των επεισοδίων έβαλαν φωτιά και σε αρκετούς κάδους εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε. Παραμένουν λοιπόν μέσα στην νομική, περιμένουν να ολοκληρωθεί και οι φοιτητικές παρατάξεις που είναι ήδη μέσα, περιμένουμε και εμείς να ολοκληρωθεί η συνέλευση που έχουν. Πάντως η αστυνομία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο σημείο, στο κέντρο της Αθήνας. Οι δρόμοι όμως έχουν δοθεί κανονικά στην κυκλοφορία. Σε ευχαριστούμε, Έλλη.